Χριστάλα Βιλάνου. Χριστάλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Όντως, στο πλαίσιο αυτών των προκλητικών ενεργειών της η Τουρκία προχώρησε και σε παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως βλέπουμε και στον χάρτη, τον οποίο δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Ajans Haber, το τουρκικό. Το τουρκικό, λοιπόν, κατασκοπευτικό σκάφος της πολεμικής αεροπορίας τύπου Boeing Y7T Peace Eagle, έτσι ονομάζεται. Βλέπουμε ότι εισήλθε και πέταξε πάνω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας αυτούς τους κύκλους πολύ κοντά στην περιοχή όπου δέσμευσε παράνομα η Άγκυρα για τις σεισμογραφικές έρευνες του Ορούτς Ρέις. Πολυεπίπεδες οι προκλήσεις. Πολυεπίπεδες αναμενόταν. Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι με πάσα επιφύλαξη θα μεταδίδουμε και εμείς τις ειδήσεις, Νικήτα, διότι είναι σε εξέλιξη και ένας υβριδικός πόλεμος. Ξέρουμε πολύ καλά τους σκοπούς που θέλουν να εξυπηρετήσουν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διασπείροντας την τρομοκρατία και τον πανικό σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι τους. Γι' αυτό θα μεταφέρουμε κάθε είδηση με πάσα σοβαρότητα και αφού έχει διασταυρωθεί. Όμως βλέπουμε ότι κινείται και πάνω από την Κυπριακή ΑΟΣ η Τουρκία με κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Ήταν κάτι που και πάλι δεν ευνηδίασε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς αναμένουμε και από αέρο να συνεχίζονται οι προκλήσεις, όχι μόνο αναφορικά με τα πλοία τους. Εντάξει, όπως κάνουμε πάντα, θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε.